Σήμερα το Πριπριάτ είναι μια πόλη φάντασμα, σαν να σταμάτησε το ρολόι. Σε μια ακτίνα 30 χιλιόμετρων γύρω από το εργοστάσιο, η περιοχή κηρύχθηκε απαγορευμένη ζώνη. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας νούμερο 4 καλύφθηκε από μια σαρκοφάγο που έχει όριο ζωής 30 χρόνια. Ο χρόνος της σε λίγο εξαντλείται. Η Ουκρανική κυβέρνηση αναζητεί χρήματα για να την αντικαταστήσει. Ακόμη και σήμερα, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τον αντιδραστήρα, η ραδιενέργεια είναι περίπου 20 φορές πάνω από τα κανονικά όρια. Παρ' όλα αυτά, ο τόπος όπου συνέβη η μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή στην ιστορία είναι σήμερα πόλος έλξης τουριστών. Φθάνουν εδώ καθημερινά και περιοδεύουν στην περιοχή με τη συνοδεία φρουρών που κρατούν μετρητές ραδιενέργειας. Είναι απίστευτο. Πολύ διαφορετικό από ό,τι φανταζόμουν με βάση όσα είχα διαβάσει στο ίντερνετ. Περπατάς στην πόλη και ακούς πόρτες να τρίζουν, νερό να στάζει και είναι απίστευτο ότι δεν ζει κανείς εδώ. Καταπληκτική εμπειρία. Αυτό το μέρος το εγκατέλειψαν πριν 25 χρόνια και έχει μείνει σαν μνημείο της ζωής στα χρόνια του σοσιαλισμού. Με λούνα πάρκ, μικρά αυτοκίνητα, μια πισίνα. Οι έλεγχοι κατά την είσοδο και την έξοδο από το χώρο είναι τυπικοί. Η γη στην περιοχή του Τσερνόμπιλ εξακολουθεί να είναι σε πολλά σημεία μολυσμένη. Τα ραδιενεργά σωματίδια έχουν εισχωρήσει στο έδαφος και με τη βοήθεια της βροχής βυθίζονται κάθε χρόνο περίπου 2 εκατοστά. Όλοι αναρωτιούνται τι θα συμβεί όταν θα συναντήσουν τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και μεταφερθούν στα ποτάμια της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, εκατοντάδες παλιοί κάτοικοι επιστρέφουν σιγά σιγά στην πατρίδα τους, μην έχοντας που αλλού να πάνε. Όλοι μας θέλαμε να γυρίσουμε πίσω. Μετά υπήρχε μια φήμη ότι θα ξαναεπιστρέψουν τους ανθρώπους πίσω και οι άνθρωποι άρχισαν σιγά σιγά να επιστρέφουν. Και έτσι γύρισαν 110 άτομα. Μας επιτρέψανε να γυρίσουμε. Δεν υπήρχε καθόλου ραδιενέργεια εδώ. Τι να φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν υπάρχει ραδιενέργεια στην περιοχή μας. Έρχονται συχνά και κάνουν ελέγχους. Μπορεί να έχει λίγο ραδιενέργεια. Πόσο ήταν άραγε τα θύματα του Τσερνόμπιλ 25 χρόνια αργότερα? Κανείς δεν έχει την ακριβή απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Θεωρείται ότι ο επίσημος αριθμός των θυμάτων είναι 6 άτομα, πυροσβέστες που συμμετείχαν στην αρχή της επιχείρησης. Ο αριθμός που διάβασα πρόσφατα ήταν 100.000 από διάφορες ασθένειες. Παλιά τα στοιχεία αυτά ήταν απόρριτα. Λέγανε για 1-2 νεκρούς και δεν αναφέρανε όσους είχαν μεταφερθεί στα νοσοκομεία εξαιτίας μεγάλων δόσεων ακτινοβολίας.
Η μισή από εμάς που λάβαμε δόση 400 ρέντγκεν ήμασταν υποψήφοι να πεθάνουμε.